Είχαν σπίτι στο Νιχόρ. Στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Εκεί που ήταν η παλιά Κυρτόνη. Την Κυρτόνη, ναι, δηλαδή. Ναι, εκεί είχαν σπίτι αυτός. Πού είχε τη Πιθερά, πού ήταν. Η Πιθερά ήταν από το Μαρκουγιανέικο το Σόι. Ο πατέρας ήταν Μαρκόγιανος. Η μάνα ήταν από Τσαπέους. Μάλιστα. Εγώ από ό,τι βλέπω εδώ όμως, στη φωτογραφία, την Πιθερά σου, από τον προπάπο μου πάντως δεν μοιάζω. Ο προπάπος μάλλον μοιάζει με τον αδερφό μου τον Γιάννη. Εδώ. Α, τόσα πολλά. Τόσα πολλά, μα κοιμόμαστε σε μια... Ο πεθερός σου δηλαδή που είναι ο προπαπούς μου, ήταν καλός άνθρωπος, ο προπαπούς μου. Ο Γερογιάννης. Ναι. Τι χαρακτήρας ήταν δηλαδή, ήταν έτσι... καλός. Νευρικός, απότομος, γλιτζές. Γλιτζές ήτανε. Γλιτζές ήτανε, μου λόγαγε η γιαγιά μικρή καραπλίνα. Άμα θα γινόταν αριβώνεις για γάμους, λέει, πάει είναι αυτός και γλένταει τραγούδα εκεί και καλό νυχό. Τραγούδα πολύ ωραία ο παππούς ο Γεωργιάννης. Πολύ όμορφα τραγούδα. Αυτό δεν με μιλέπνει, σαν χαζό θα το έχω το μαντήλι μου τώρα. Δεν πειράζει, ωραία είσαι. Δεν πειράζει. 80 χρόνια γριά που δέω. Πώς ξέρω τι θα σου πω, άμα τα λέω λάθος. Είσαι η μεγαλύτερη κόρη της γιαγιάς μου, της Ολυμπίας. Ναι. Και έχεις παντρευτεί τον μικρότερο γιο του προπαπού μου. Ναι, τον Ηλία. Σωστά είναι. Σωστά βέβαια. Δηλαδή, η μεγαλύτερη κόρη της γιαγιάς μου έχει παντρευτεί τον μικρότερο γιο του προπαπού μου. Ναι. Ή η μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα μου. Ναι. Έχει παντρευτεί το θείο της μάνας μου. Σωστό. Πώς του είπες αυτό. Μπερδεύτηκες κι εσύ. Η μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα μου. Ναι. Έχει παντρευτεί τον θείο της μάνας μου. Ναι. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό βέβαια. Δηλαδή η θεία μου, η Αργυρό που είσαι εσύ. Ναι. Έχει παντρευτεί τον παππού μου τον Ηλία. Ναι, τον αδερφό του παππού. Ο οποίος είναι αδελφός του πατέρα της μάνας μου. Είναι αδελφός του πατέρα. Ο παππούς ο Ηλίας είναι αδελφός του πατέρα της μάνας μου. Ναι βέβαια, με το δίμο μου αδέρφια ήταν. Δηλαδή εγώ εσένα σε έχω από τον πατέρα μου. Μέσα εσύ από τα δυο τις πλευρές και από εδώ σε έχω ανιψό το αδελφό. Από τον πατέρα μου σε έχω θεία. Βέβαια. Και από τη γενιά της μάνας μου σε έχω γιαγιά. Γιαγιά βέβαια. Από γενιές μου. Και ξέρεις και τα πράγματα. Ναι, ναι. Από την πλευρά των Μακραίων και των Κυριαζέων. Ναι. Θυμόμαι και τη γιαγιά. Ποια γιαγιά? Τη Δήμενα που ήρθε νύφ. Να, έρθει και ο παππούς τώρα. Ο παππούς Ηλίας. Ναι. Ήταν δυο μέρες. Πώς τη βρήκαν οι νύφοι? Τρεις μέρες νύφ ήταν. Ναι. Και λέει η γιαγιά, λέει η μάνα με μακάρια. Ναι. Ωραία, πώς τα θυμόμαι, βούλα μέσα στο μυαλό μου τα έχω. Δεν έχω χαζέψει ακόμα. Την έχει χαζέψει. Τα εσύ τα έχει 400 ακόμα. Λέει η μάνα μου, ναι. Θα πάει σιγά στη Θεία Παναγία. Γιατί την Πιθερά με μάνα μου, την είχε και η θεία. Γιατί, ο Πιθερός μου, με την μάνα της μάνα μου, ήταν πρώτα ξαδέρφια, να πάρω το ταψί, να ναι. Πιάσει πίτα. Ναι. Και λέει, εκεί που θα πας, λέει, ήμουν μικρή τώρα εγώ, πόσο ήμουν, 8-9 χρόνια. Όταν παντρευόταν η γιαγιά μου η Δήμενα, ήσουν... Όταν ήρθε η γιαγιά σε Δήμενα νύφ. Ήσουν... Εγώ ήμουν μικρή, 8-9 χρόνια ήμουν, δεν ναι. Πιστεύω να ήμουν μικρή ήμουν. Και λέει θα πας Αργύρο, θα πάω. Ναι. Θα τσουί πού να μην χάσω τις κουβέντες. Ναι. Ήρθα εδώ λοιπόν, βρίσκω τη γιαγιά, αυτή τη γιαγιά. Την προγιαγιά μου. Ναι, την βρίσκω καθέτανε έξω στην πόρτα και είχε και καρέκλες και τραπέζι ακόμα από του γάμου. Της γιαγιάς, της Δήμενας, από το γάμο. Κοντούλα ήταν. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Ο παππούς ο Δήμος πρέπει να ήταν πιο έτσι. Α, λιγάκι ψηλότερος από σένα, αλλά ήταν πολύ μερακλής ο Δήμος ήταν. Εδώ τον Παούλο το έχει η θεία, ακόμα το κρατάει. Ποιο, του Γιούκου. Του Γιούκου. Του Γιούκου, να θέλει γενούλα τώρα να... Να, τους ο παππούς μου, ο Ηλίας. Ο οποίος είναι αδερφός του παππού μου του Δήμου. Ναι, ο ναι. Μικρότερος αδερφός. Παππού του ναι, έχει και αυτόν. Βέβαια. Παππού. Πόσα αδέρφια έχει είχε ο προπαππούς μου? Πέντε αρσενικά και τρία θήκα.
Το μεγαλύτερο οπλισμό είχαν οι αντάρτες τότες. Σημασία έχει ότι εγώ δεν γνώρισα κανέναν παππού. Ούτε αυτόν, παππού Δήμο, ούτε τον παππού τον Σταμάτη. Αφού ήταν δεπεντάς. Και τη μάνα της με τα φλουριά. Εδώ ο παππούς ο Σταμάτης και αυτός μικρός πέθανε. 60... 65 χρόνια, 66. Λοιπόν, πώς να τους προλάβω τότε που μου λες εσύ. Είπαμε το 56 πέθανε ο πατέρας. Θυμόμαι που λέγανε το κουρίτσι. Το 60 ο πατέρας μικρός. Πέθανε ο παππούς. Και αφανέψαν και δυο που μου λέει. Η Ελληνιάδα που πέθανε. Εκεί πάει να τον έπαιρνε. Πάει να για χωράφι εγώ, πάει να για δουλειές. Τον άφηνε στη μάνα. Πού να πάω, είχα δουλειά, είχα και μουλάρια, είχα και... Είχαμε και γύρια, είχαμε και γελάδια τότε. Είχα.